Come and be one, go, go. Ήρθε η ώρα που περιμέναμε. Λοιπόν, έχουμε έρθει με τον Γιώργο Σφακιανάκη να κάνουμε τους βοηθούς στον Ηλία και τον Κωνσταντίνο με το καταπληκτικό μπανανογλυκό που θα φτιάξουμε. Αλλά πριν ξεκινήσετε να πείτε οτιδήποτε, να στείλω τα φιλιά μου, την αγάπη μου, στείλτε και εσύ Γιώργο και όλοι μας στον Κωνσταντίνο Ντρούλια. Που μας βλέπει, τα βρήκαμε κιόλας με τις δουλειές του σπιτιού. Θα κάνει τις βαριές ο Κωνσταντίνος. Ξεκίνησα. Ξεκίνησα. Κωνσταντίνε, κοίτα εδώ. Θα σου φτιάξω ωραιότατο μπάνανο γλυκό αφιερωμένο. Ωραιότατο θα φτιάξουμε. Υπέροχο είναι. Υπέροχο. Λοιπόν, να δούμε τα υλικά. Βεβαίως. Και ξεκινάμε αμέσως. Τα υλικά τόπα. Έχεις τρως κιόλας, Χρήστο. Λοιπόν, 4-5 μπανάνες ντόλ προφέρονται, πολύ ωραία. Μία πλάκα σοκολάτα με μαστίχα χείου, μαστίχα σοπ. Ένα πακέτο σοκολατένια μπισκότα κρέμας φουντουκιού, βιολάντα για το υπέροχο αυτό μπάνανο γλυκό που έχουμε. Και ξεκινάμε να φτιάχνουμε με πολύ απλά υλικά. 2-3 υλικά, δηλαδή πολύ λίγα υλικά, μ' αρέσει εμένα. 3 υλικά, 3 διαδοχικές, 3 διαδοχικά σερβιρίσματα. Εδώ ξεκινήσαμε γρήγορα. Όσο έλεγες εσύ τα υλικά, βάλαμε λίγο την σοκολάτα. Από το μαστίχα σοπ είναι ακριβώς όπως μας το δείχνει. Κάνω λίγο το τη βάλαμε να λιώσει, να προλάβουμε στο Μπεν Μαρί. Εμείς εδώ θα ξεκινήσουμε όπως και ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος θα δείξει μία εκδοχή και δύο διαφορετικές θα δείξουμε εμείς. Α, ωραία. Λοιπόν, οπότε με τρία υλικά φτιάχνουμε τρεις διαφορετικές. Ακριβώς παίρνουμε τα μπισκότα βιολάντα. Εδώ να πούμε, μπορούμε να βάλουμε και λίγο ελαιόλαδο εδώ. Να μπορέσει λίγο να γυαλίσει. Βλέπουμε αρχίζει και λιώνει σοκολάτα λιγάκι. Πού βοηθάει το ελαιόλαδο σοκολάτα. Να μπορέσει να γυαλίσει σοκολάτα. Α, ωραία. Τι ωραία μυρίζει αυτό το λαδί. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε να τα θερματίζουμε. Α, πολύ ωραία. Εδώ η βοηθός μου θα δείξει πώς θα τα θερματίσουμε, θα δημιουργήσουμε. Δεν ξέρεις, Ηλία, πόσο μου αρέσει να φτιάχνω γλυκά με πολύ λίγα υλικά. Δεν μπορώ τα πάρα πολλά. Θέλω να είναι γρήγορα, γευστικά και με λίγα υλικά, όπως αυτό τώρα που θα φτιάξουμε. Αυτό ακριβώς. Σήμερα χρησιμοποιούμε μπανάνες ντόλ. Είναι καλό να χρησιμοποιούμε επώνυμη μπανάνα ντόλ. Ξέρουμε ότι είναι ελεγμένη. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η μπανάνα κάνει καλό. Είναι καλό να είναι και πάντα. Μία μπανάνα στη σχολική τσάντα, όπως εμείς τα παιδιά μας βάζουμε μία μπανανούλα μέσα. Έχει τους καλύτερους ποιοτικούς ελέγχους η ντόλ. Πώς? Τους καλύτερους ποιοτικούς ελέγχους. Μόνο ντόλ τρώω. Έτσι λοιπόν, ακριβώς. Και το έχω ψάξει. Μπράβο. Έχει τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο. Εντάξει, το θρημάτισα. Ωραία, θα συνεχίσουμε ωραία, λίγο. Αυτό το μπανανογλυκό νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος, γιατί σε όλους αρέσουν οι μπανάνες. Αυτά τα γλυκά είναι δροσερά και πολύ, δεν ξέρω, πολύ γευστικά. Είναι πολύ καλό. Από εκεί ξεκινήσατε, εδώ βλέπω να με το βοηθό σας. Ξεκινώντας έχουμε κάνει μια άλλη παραλλαγή. Έχουμε βάλει τα μπισκότα βιολάντα που είναι εξαιρετικά. Έχουμε βάλει λίγο μπανάνα την οποία και αυτή την πολτοποιούμε μέσα και λίγο λάδι για να μπορέσουμε να δώσουμε γεύση και στη βάση. Α, εμείς εδώ έχουμε σκέτα μπισκότα θρηματισμένα και εσείς με λίγη μπανανίτσα. Εφόσον μας προκαλούν Μαρία, πάμε τώρα πάμε λοιπόν. Στην αντεπίθεση. Παίρνουμε από εκεί δύο μπανάνες κατευθείαν. Κατευθείαν. Τα χέρια σου με τη σοκολάτα. Ωραία. Λοιπόν, εφόσον το κάναμε έτσι, όχι. Λοιπόν, ξεκινάμε και εμείς τη λιώνει μέσα. Δεν αντιγράφουμε. Όχι, περίμενε να δεις τι θα κάνουμε εμείς και τι θα κάνουν αυτοί. Έτσι. Μας προκαλέσαν από εκεί τώρα, ναι, δυνατόν. Έχω το ωράκι, θα χρειαστώ. Κάνετε το λάθος και μας προκαλέσατε να ρίξουμε και την άλλη, την μπανάνα. Όχι, τη λιώνει και προκαλούμε τώρα. Θα μπορούσα να ήμουν σεφ πάντως. Τον μπολάκι. Ωραία, να μην ρίξουμε άλλη μία, όχι. Λοιπόν. Εκεί με τη σοκολάτα πώς θα πάτε. Εδώ βλέπουμε ότι σιγά σιγά αρχίζει και λιώνει η σοκολάτα. Ωραία. Αυτό μπορείς, βγάλε. Εδώ έχουμε κατοποιήσει την μπανάνα εμείς, την βλέπεις εδώ, σαν χρώμα. Και με το βάτε. Παίρνουμε με το καθαρό χέρι, το πάρουμε ένα ποτηράκι. Ξεκινάς να μου φτιάχνεις μπαλάκι. Ένα λίγο. Μικράς, σαν να κάνουμε τροφάκι. Ωραία. Λοιπόν, τελειώνω λίγο ακόμα. Πριν τελειώσω, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Το Μπεν Μαρί. Όταν κάνουμε σοκολάτα Μπεν Μαρί, που τελειώνουμε σε Μπεν Μαρί και λέω Μπεν Μαρί, πρέπει πριν αρχίσει να βράζει να την αποσύρουμε, έτσι. Ναι, μα αυτό δεν πρόκειται να βράσει ποτέ. Το Μπεν Μαρί βράζει από κάτω. Α, ναι. Περνάει η θερμοκρασία και σιγά σιγά λιώνει η σοκολάτα. Και γίνεται αυτό. Λοιπόν, ρίχνει μέσα στο ποτήρι. Ένα μπαλάκι. Δύο θα βάλουμε. Δύο μπαλάκια, έτσι. Ακριβώς. Έχουμε φτιάξει με τα μπισκότα βιολάντα, επειδή έχουν την κρέμα μέσα, φουντουκιού, θα δώσει ένα διαφορετικό άρωμα σε αυτό δίπλα, το υπέροχο γλυκό. Δεν πειράζει, βάλ το λίγο, βάλ το μέσα. Ωραία. Έτσι κι αλλιώς ξέρεις ότι η μεγαλύτερη επιτυχία στα συστήματα γλυκών γίνεται από την αποτυχία. Έτσι. Να κάνω μια ερώτηση. Θες να μου πεις κάτι. Όχι, και απλά σου λέω για το στήσιμο είναι. Να κάνω μια ωραία ερώτηση. Αυτή η σοκολάτα έχει μαστίχα μέσα. Ακριβώς. Α, γι' αυτό μου έχει σπάσει τη μύτη τόση ώρα. Έχει μοσχομυρίσει. Θέλω να τη φάω όλες εδώ τη σοκολάτα. Για να μην έχουμε ατυχήματα και σπάσουν οι μύτες σας, έχουν αυτό τη μαστίχα. Από τα μαστίχα σοπ μπορούμε να τα βρούμε πανεπιστημίου, στο αεροδρόμιο, στο Μητέρα. Φυσικά εμείς τα βρίσκουμε επειδή προέρχομαι από τη Θεσσαλονίκη και στη Θεσσαλονίκη έχουμε. Δείχνει και δίνει κάτι διαφορετικό στα γλυκά μας.
Εφόσον μπορούμε να το φάμε και έτσι, γιατί είναι πολύ υγιεινό, έτσι, μιλάμε για μαύρη σοκολάτα με άρωμα μαστίχα χείου. Ξέρουμε ότι η μαστίχα προκαλεί πολύ καλή πέψη, ευεξία, το χρειαζόμαστε, το έχουμε ξαναπεί. Και σε συνδυασμό με αυτά τα τρία απλά υλικά, ντόλ, βιολάντα, μπισκότα και η σοκολάτα, δημιουργούμε ανα πάσα στιγμή ένα γλυκάκι, ό,τι ώρα το ζητήσει η όρεξή μας, γιατί και εμείς είμαστε λίγο λιγούριδες, έτσι, λίγο το βράδυ ή αν χρειαστεί και για τα παιδάκια. Αυτό ήθελα να πω, είναι η συνταγή τόσο εύκολη που μπορείτε και με τα παιδάκια σας τη φτιάξετε. Δηλαδή, θρηματίζουμε για να ανακεφαλαιώσουμε. Ναι. Τι κάνουμε, Ηλία μου? Λοιπόν, θρηματίσαμε τα μπισκότα βιολάντα με άρωμα, με γεύση. Κουντούκι, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι έχει πολλές γεύσεις. Το είχαμε συζητήσει την προηγούμενη φορά και με Φωτεινή. Απλά διαλέξαμε τώρα αυτή. Διαλέξαμε γιατί ταιριάζει πάρα πολύ ωραία. Με την μπανάνα. Λοιπόν, το θρηματίσαμε, ρίξαμε μέσα μία μπανάνα, την πολτοποιήσαμε με τα χέρια. Δεν χρειαστήκαμε ούτε μίξερ, ούτε μηχανήματα, ούτε τίποτα. Το φτιάξαμε εδώ πέρα τα μπαλάκια αυτά εδώ. Θα τα ρίξουμε μέσα, σαν βάση. Δύο στο καθένα. Έτσι ακριβώς, δύο στο καθένα. Δύο, ναι. Για να το κάνουμε έτσι λίγο πιο πλούσιο με το που ναι, θα πάει. Ναι, ναι, να το κάνουμε. Φωτεινή. Ένας που κάτι θα βάλουμε αρκετά. Έτσι. Ναι. Μέσα το ευχαριστηθούμε. Είπαμε η αγαπημένη λέξη ποια είναι της Μαρίας, μπόλικο. Λοιπόν, άρα όπως λέμε για μπόλικο, βάζουμε για μπόλικο κι εμείς. Εδώ θα κλέψουμε μία λίγο μπροστά. Θα μοιραζώ. Αυτό το μπαλάκι που έμεινε. Αυτό που έμεινε, τι κάνουμε, το βάζουμε από εδώ πάνω. Δεν κολλάμε σε τέτοια πράγματα. Ωραιότητα. Με το χέρι συνεχίζει εδώ τα πάρα πολύ ωραία. Αυτό το γλυκό μπορείτε να το φτιάξετε και με τα παιδάκια σας. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Βλέπετε εδώ τώρα παίζουμε εμείς εδώ με τη Μαρία και δημιουργούμε κιόλας ένα υπέροχο γλυκό. Είναι τέλειο και αχ, πολύ ωραία. Γρήγορο. Κόψε να κλέψω λίγο εδώ να πάω πίσω από τη Μαρία. Στο μεταξύ, να δείξουμε λίγο το πρώτο πιάτο που έχουμε βγάλει. Ωραία. Όπου καταπληκτικό. Έχουμε βάλει τη βάση από κάτω. Να τη βάλω όλη την μπανάνα. Ναι. Να βάλουμε πόπο οι μπανάνες, παιδιά, μου αρέσουν πάρα πολύ. Λοιπόν, συνεχίζουμε εκεί πέρα. Αυτές οι μπανάνες ντόλ έχουν υπέροχο άρωμα. Τι είναι, πες Γιώργο. Υπέροχο. Κάθε μέρα πάγει παίρνω. Μπανάνες, και εγώ που μικρή. Τη συγκεκριμένη μπανάνα που παίρνω. Λοιπόν, πορτοποιείς μία ακόμα Μαρία στα γρήγορα για να ρίξουμε τη σοκολάτα. Εδώ πέρα που δούλευες. Ωραία. Τη σοκολάτα μπορείς να μας δώσεις λίγο από εκεί, Κωνσταντίνη, στη Μαρία μέσα. Α, μπράβο, τη σοκολάτα. Βεβαίως. Α, να σου πω κάτι, και τα έχουν κάνει πολύ ωραίο. Νομίζεις, περίμενε λίγο. Για να μας πούνε πριν φτιάξουμε και την τρίτη εκδοχή τι έχουν κάνει. Να πούμε, εμείς έχουμε βάλει τη βάση που είπαμε με τα μπισκότα. Ωραία. Εντάξει, είχατε θρηματοποιήσει. Έχουμε θρηματίσει μέσα, έχουμε πολτοποιήσει μπανάνα για να πάρει γεύση και το μπισκότο. Έχουμε βάλει και λίγο ελαιόλαδο λίκη. Και από πάνω Βανανίτσα. Βάζουμε την μπανάνα, σοκολάτα. Μπορούμε να βάλουμε ύστερα να τρίψουμε και ένα μπισκότο, να το γαρνίρουμε. Ωραία. Η αυτή είναι η δεύτερη εκδοχή. Λοιπόν και εμείς τώρα τι κάνουμε εδώ. Σοκολατίτσα, ναι. Ρίξε, μην τη λυπηθούμε τη σοκολάτα, με την μπανανίτσα εδώ πέρα. Προσεχή τώρα, πυρουνάκι, μην τυχόν και η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη και καείς. Αυτά είναι τα μπαλάκια. Ωραία. Αυτά είναι τα μπαλάκια που θα ετοιμάσουμε σε πολύ λίγο και θα τα φτιάξουμε με τη σοκολάτα και με την μπανάνα εδώ πέρα που έχουμε βάλει μαζί με τη σοκολάτα με μαστίχα χείου. Ωραία. Ανακάτεψα λοιπόν τώρα την μπανάνα με τη σοκολάτα. Ωραία. Και τι κάνω. Ξεκινάς το ντεκορασιόν από πάνω. Κόλαση. Αχ, Παναγίτσα μου, τι θα πάθουμε σήμερα. Έτσι ακριβώς. Θα τα δοκιμάσω όλα. Πω. Γιώργο, ιδέες. Έχω μάθει όλη τη συνταγή. Εντάξει. Θα τη φτιάξω το βράδυ. Φαντασία να έχεις. Τίποτα και... περισσότερο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Καταπληκτικό. Μία μπανάνα εδώ θα χρειαστούμε λίγο να μας δώσεις. Με άλλο φρούτο γίνεται εκτός από μπανάνες. Πολύ ωραία μπορεί να το φτιάξουμε το συγκεκριμένο. Με ανανά. Με ανανά. Και πάλι τη Ντόλμια και είναι αγαπημένη σου εταιρεία. Ναι, απλά το συγκεκριμένο είναι αγαπητό γιατί ο συνδυασμός σοκολάτας με μπανάνα ξέρουμε ότι είναι πολύ μεγάλη κορυφή αυτό. Λοιπόν, πάρ' το λίγο αυτό από εδώ πέρα. Εγώ πότε μπορώ να ξεκινήσω να δοκιμάζω? Από τώρα. Ναι. Απλά θέλω να αφήσεις και για τη Φωτεινή, γιατί η Φωτεινή. Εννοείται, θα τις πάω. Μου έκανε νόημα. Ετοίμασέ μου ένα για τη Φωτεινή να τις το πάω τώρα. Ωραία, βάζουμε και την μπανάνα εδώ πέρα. Ωραία. Εδώ μπορούμε να γαρνίνουμε λίγο και το πιάτο. Να του ρίξουμε λίγο χιόνι που λένε. Πάει πάρα πολύ. Πάμε για τα Χριστουγεννιάτικα, Τζέννη. Τι ωραίο. Μήπως να έρθετε κι εσείς να δοκιμάσετε. Θέλετε κι εσείς. Ωραία. Λοιπόν, το ένα είναι. Ο κύριος Κοσμίδης θέλει, ο αρχισυντάκτης μας. Και εγώ τι θα φάω, ρε παιδιά. Ο Βάνιας είναι άρρωστος. Δείτε τα τι ωραία. Δείτε τι. Παιδιά, πρώτα θα δοκιμάσω και μετά θα. Ένα, να δοκιμάσω! Ναι, κι εγώ θέλω. Τρέλα! Με τα υπέροχα ηχητικά εφέ. Η μπανάνα ντόλ δεν υπάρχει. Παιδιά, τέλειο. Μ' αρέσουν οι μπανάνες.
Δεν θα τυπάνω τίποτα. Σοκολάτα, μπανάνα, αγαπημένο συνδυασμό. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Όχι, καλύτερα. Γιατί βλέπω ότι πήγανε. Όχι. Πόπο, παιδιά. Δεν έχω πιρούνι. Πάρα πολύ ωραία. Φωτεινή. Θα πάρω μία πιρούνιτσα ακόμα και θα στο φέρω. Λοιπόν, θα μου κρατήσει έτσι. Ναι.